Παναγιώτη, καλώς ήρθες στην κλινική Advanced Hair Clinics. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε Ιάννα. Πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας εδώ για να μοιραστείς την εμπειρία σου με τη μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματοποίησες. Εγώ ευχαριστώ, δικιά μου τιμή είναι. Θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσουμε και να μας πεις πότε ακριβώς συνειδητοποίησες ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα αρρέωσης μαλλιών. Λοιπόν, το πρόβλημα της αρρέωσης σε μένα άρχισε να εμφανίζεται λίγο μετά την εφηβεία, γύρω στα 18 με τα 19 μου χρόνια, και μέχρι τα 30 έγινε πολύ εμφανή το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να έχει πέσει η ψυχολογία μου και να έχω θέματα με την εμφάνισή μου. Πώς επέλεξες την κλινική Advanced Hair Clinics για να πραγματοποιήσεις τη μεταμόσχευση μαλλιών? Έκανα μία μικρή έρευνα αγορά στο διαδίκτυο και από την ιστιοσελίδα, από αυτές που κοίταξα, μου φάνηκε πιο οργανωμένη και πιο επαγγελματική και έτσι ήρθα σε επικοινωνία με το προσωπικό. Θα ήθελες να μοιραστείς λίγο την εμπειρία σου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών? Ναι, αμέ. Ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία. Είχα την τιμή να μου κάνει την επέμβαση ο ίδιος ο κύριος Αναστάσιος, αλλά όλο το team που ήταν μαζί ήταν καταπληκτικές, και οι κοπέλες και τα παιδιά. Περάσαμε πολύ όμορφα, μιλήσαμε, γελάσαμε, δεν πόνεσα σχεδόν καθόλου και έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε πολύ ευχάριστα. Μετά την επέμβαση, πόσο ακριβώς θα περιέγραφες την πορεία? Πήγε πολύ καλά. Άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα αποτελέσματα άμεσα, σε λιγότερο από μήνα, και σιγά σιγά μέσα σε όλο το χρόνο που πέρασε φαινόταν όλο το πλήρε αποτέλεσμα, που έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας? Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, έχει αλλάξει η ψυχολογία μου. Είναι γνωστό ότι περίπου ένας στους τρεις άντρες γύρω στην ηλικία μου, εκεί στα 30, έχει πρόβλημα τριχόπτωσης. Το άλλαξε αυτό, άλλαξε η εικόνα μου, άλλαξε και η ψυχολογία μου. Τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον φίλο σου που ενδεχομένως σκέφτεται να προχωρήσει και αυτό σε μεταμόσχευση μαλλιών? Σίγουρα θα το πρότεινα, όπως και το έχω κάνει σε όλους μου τους φίλους οι οποίοι έχουν πρόβλημα, να μην το σκεφτούν. Υπάρχει βέβαια το θέμα το οικονομικό, που για μένα αξίζει να δώσεις τα λεφτά, γιατί ο καθένας χαλάει κάπου τα λεφτά του, αλλά αξίζει να τα δώσουμε στην εμφάνιση σε κάτι που θα αλλάξει την ψυχολογία μας, γιατί και η ψυχολογία είναι μέσα στην υγεία μας. Θα το πρότεινα αναπροφυλάκτα, απλά να ψάξει πού και πώς, να δει αποτελέσματα και να είναι μια καλή και αξιοπρεπής κλινική για να μην πετάξει απλά τα λεφτά του. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μια απλή ιατρική διαδικασία. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται απλά για το αποτέλεσμα ενός ανθρώπου ο οποίος πριν δεν είχε μαλλιά και τώρα έχει. Αυτό που πραγματικά αλλάζει είναι η ψυχολογία του ασθενούς. Και ειδικά σε ανθρώπους σαν τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι επαγγελματίας αθλητής και κατά τα άλλα ένας νεότατος και υγιέστατος άνθρωπος, προφανώς δεν επηρεάστηκε η σωματική του ρώμη και η σωματική του υγεία. Αυτό που άλλαξε είναι αυτό, Παναγιώτη, που δεν βλέπουμε τόσο στα μαλλιά σου, όσο αυτό που βλέπουμε στο πρόσωπό σου. Και είναι ότι ξαναβρήκε το χαμόγελό του, ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή του, ξαναβρήκε την όρεξή του να πετύχει και να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Και ακριβώς μια τέτοια φάση αλλαγής είναι τώρα στη ζωή του Παναγιώτης. Θεωρώ ότι ένα μικρό λιθαράκι βάλαμε κι εμείς με τη μεταμόσχευση μαλλιών που κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ, για όλα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Έχει αλλάξει η ζωή μου μετά τη μεταμόσχευση. Χαίρομαι πάρα πολύ.